Με τοπική στη Βουλή μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Αύριο στην Κέρκυρα, Υφυπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Ποιο το πρόγραμμα του Υπουργού. 400 ευρώ τόνο στη Βόρεια Κέρκυρα στοιχίζουν τα σκουπίδια, καταγγέλει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μουσυφίας Νίκος Γκούσης. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΟΔΗ και ΔΕΕ για την ανίχνευση του οικού φορτίου στα λίμματα προανήγγειλε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Μερόπιδρεου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Ξεκινάμε τώρα για να δούμε τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Η πανδημία καλά κρατεί, επελάβνει και στη χώρα μας τεράστια ερωτηματικά για το περαιτέρω της πανδημίας, τις εξέλιξεις της, αλλά και τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Χθες ο κ. Βασίλης Κικίλιας αποτελούν στατικό στοιχείο του όλου θέματος ως αντικείμενο συζήτησης και κυρίως πρακτικής εφαρμογής. Την ίδια ώρα έχουμε και επέκταση των υποχρεωτικών εμβολιασμών. Κυρίαρχο θέμα σήμερα αυτό στην όλη υπόθεση συζήτησης της πανδημίας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτό το ρεπορτάζ. Το πρώτο μέρος των μέτρων ξεδιπλώθηκε χθες. Μέτρα αυστηρά προσανατολισμένα στους ανεμβολίαστους, τα οποία περιλαμβάνουν αυστηρό και τακτικό τέστινγκ. Οι ανεμβολίαστοι για να πάνε στη δουλειά τους, στο θέατρο, στο σινεμά, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, για να γυμναστούν και να ταξιδέψουν, θα πρέπει να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Τα δωρεάν rapid test από τις δημόσιες δομές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στους ανεμβολίαστους και θα υποχρεούνται από τις 13 Σεπτεμβρίου και έπειτα να πληρώνουν 10 ευρώ το τεστ. Το σίγουρο είναι ότι με την πανδημία να καλπάζει και με την εκπεφρασμένη πρόθεση της κυβέρνησης να μην πάει ξανά σε ολικό lockdown, την ώρα που ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει πράξει το αυτονόητο και έχει σπεύσει να εμβολιαστεί, προστατεύοντας ο καθένας τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του, το επόμενο διάστημα η βεντάλια των μέτρων θα ανοίξει. Αν και το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί έντονα ότι θα επανέλθει ξανά η μάσκα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, τελικά χθες δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν το επόμενο διάστημα θα γίνει κάποια αναθεώρηση. Πέραν των μασκών και του εμπορίου, ωστόσο, το κυριότερο μέτρο που αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα είναι η επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικότητας των εμβολίων. Ήδη χθες ανακοινώθηκε η επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού σε φαρμακοποιούς και ιδιώτες γιατρούς και οδοντιάτρους. Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Για το λόγο αυτό, με κατεπίγουσα οδηγία, προς όλες τις δομές υγείας, η πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο Υγείας διακόπτει τις κανονικές άδειες όλων των εργαζομένων από την 1η Σεπτεμβρίου, οι οποίοι θα πρέπει και να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινό έγγραφο το Υπουργείο Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου αναστέλλονται οι κανονικές άδειες του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΗ και των δημόσιων ειδωμών. Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία και τοπικά ιατρία, καθώς και των τοπικών ομάδων υγείας. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι νεωτέρας, οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να αποουσιάσουν από την εργασία τους. Κάτι που σημαίνει πως όποιος λείπει αυτή την περίοδο σε άδεια ή είχε προγραμματίσει να αποουσιάσει από το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να αλλάξει τα σχέδιά του. Πάντως, πηγές του Ethnos.gr αναφέρουν ότι η αναστολή των κανονικών αδειών έγινε και επειδή έχει παρατηρηθεί πως ορισμένοι εργαζόμενοι που δεν ήθελαν να μπουν σε αναστολή εργασίας λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού είχαν δηλώσει κανονική άδεια. Να σημειωθεί ότι όποιος έχει μπει σε αναστολή εργασίας λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού δεν θα λαμβάνει το μισθό του. Ωστόσο, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν λόγω των αναστολών από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική μπορεί να φτάσουν και τα 3.000. Η ΠΟΕΔΗΝ από την πλευρά της μιλά για 10.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Πάντως, την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να προετοιμάσει το ΕΣΥ σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, καθώς το πρόβλημα είναι διτό. Και αυξάνονται οι νοσηλείες λόγω του κορονοϊού κάθε μέρα και θα υπάρξουν κενά και ελλείψεις προσωπικού στο σύστημα από τις αναστολές. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας που είχε αποκαλύψει το Ethnos.gr, προβλέπεται μετακίνηση προσωπικού και κυρίως νοσηλευτών ακόμη και από άλλα νοσοκομεία για να καλυφθούν οι ανάγκες στα νοσηλευτικά ιδρύματα που σηκώνουν το βάρος της COVID. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο, εάν χρειαστεί, θα γίνει και συγχώνευση κλινικών στην περίπτωση που δεν θα μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τη μετάλλαξη Δέλτα. Είναι, θα λέγει κανείς, ένα τεράστιο ερώτημα της επιστημονικής κοινότητας για τη δυναμική αυτής της μετάλλαξης, τη δυναμική που απέκτησε ο ιός μέσω αυτής της διαδικασίας μετάλλαξης. Έχουμε
απαντήσεις πολύ ενδιαφέρουσες, οι οποίες είδαν φως δημοσιότητα σήμερα στον Αθηναϊκό Τύπο. Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν επισημάνει και αναλύσει όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία αφορούν αυτή την περίφημη μετάλλαξη που αποτελεί και το φόβητρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μετάλλαξη Δέλτα άλλαξε τον τρόπο που η ιατρική κοινότητα αντιμετωπίζει τον κορονοϊό, καθώς η εξάπλωσή του γίνεται με ραγδαίο ρυθμό, ενώ πριν λίγες μέρες έγινε γνώστο πως και οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν τον κορονοϊό με το στέλεχος Δέλτα, χωρίς να έχουν εμφανίσει συμπτώματα και άρα χωρίς να έχουν διαγνωστεί. Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης και Θάνος Δημόπουλος, εξηγούν γιατί η μετάλλαξη Δέλτα του SARS-CoV-2 αποτελεί τόσο σημαντικό εμπόδιο στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Η έλευση του δεύτερου κύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαδεύτηκε από το στέλεχος Α. Η ανακάλυψη του στελέχους Α στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του δεύτερου κύματος συνέπεσε με την ανακάλυψη του στελέχους Β στην Νότια Αφρική. Αρχικά, ερευνητές στην Νότια Αφρική παρατήρησαν τη δραματική αύξηση σε συχνότητα του στελέχους Β που κουβαλούσε τη μετάλλαξη Ν501Y, γνωστή και ως Νέλη. Όταν συναδελφοί τους έψαξαν για τη μετάλλαξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρήκαν σημαντική αύξηση στελεχών με αυτή τη μετάλλαξη, αλλά με τελείως διαφορετική καταγωγή. Με απλά λόγια, έψαχναν για το στέλεχος Β, αλλά ανακάλυψαν το στέλεχος Α. Συγχρόνως, ένα στέλεχος με εντελώς διαφορετική καταγωγή από το Α και το Β, που έφερε όμως την Ν501Y, εξαπλώνονταν στην Βραζιλία το στέλεχος Γ. Αυτή η σχεδόν ταυτόχρονη επέκταση τριών διαφορετικών στελεχών σε διαφορετικά μέρη του κόσμου με παρόμοιες μεταλλάξεις ήταν ισχυρή ένδειξη εξέλιξης σύγκλησης. Με απλά λόγια, το γεγονός ότι σε τρία μέρη του κόσμου είχαμε στελέχη που αναδύθηκαν με παρόμοιο τρόπο ήταν ένδειξη ότι ο ιός έχει περιορισμένο περιθώριο για να εξελιχθεί, καθώς αναπτύσσει η ανοσία στον ανθρώπινο πληθυσμό. Ωστόσο, η έλευση του στελέχους Δέλτα άλλαξε εντελώς το σκηνικό. Το Δέλτα αρχικά σχετίστηκε με την έλευση του πιο μεγάλου επιδημικού κύματος της Ινδίας, αλλά σύντομα επεκτάθηκε σε άλλες χώρες και ήδη έχει επικρατήσει σε πολλά μέρη του πλανήτη. Ως εκ τούτου φαίνεται ότι η διεισδυτικότητά του είναι μεγαλύτερη από το Α, το Β και το Γ, ενώ δεν φαίνεται να μοιράζεται μεταλλάξεις με κανένα από τα τρία αυτά στελέχη. Οι λόγοι αυξημένης διεισδυτικότητας της Δέλτα δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητοί, καθότι οι μεταλλάξεις του διαφέρουν σημαντικά από αυτές που έχουν παρατηρηθεί στα άλλα τρία στελέχη ανησυχίας. Μία από τις μεταλλάξεις που φαίνεται να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι η P681Ρο, η οποία πιστεύουμε ότι διευκολύνει την είσοδο του ιού στα κύτταρα. Στην ίδια θέση, το στέλεχος Α έχει μία άλλη μετάλλαξη που επίσης βελτιώνει την είσοδο του ιού στα κύτταρα, αλλά δεν έχει τόσο ισχυρό αποτέλεσμα όσο η P681Ρο. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον δεν αρκεί μία και μόνο μετάλλαξη να δικαιολογήσει την αυξημένη ικανότητα του ιού να μετατίθεται σε σχέση με άλλα στελέχη, και έτσι η μελέτη της διεισδυτικότητας του στέλεχους Δέλτα συνεχίζεται. Το γεγονός ότι η αυξημένη διεισδυτικότητα του στελέχους Δέλτα προέκυψε από εντελώς διαφορετικό συνδυασμό μεταλλάξεων από ότι τα προηγούμενα στελέχη αυξημένης διείσδυσης, Α, Β και Γ, είναι ενδεικτικό ότι ο ιός έχει ακόμα περιθώρια εξέλιξης. Με την έλευση του στελέχους Δέλτα, έγινε εμφανές ότι ο ιός πιθανόν να μην έχει τελειώσει με τις εκπλήξεις του. Λοιπόν, πάμε με τον Βαγγέλη Καποδίστρια, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα δεδομένα της σημερινής ημέρας, αυτά δηλαδή τα οποία έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΗ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ στην ημερήσια έκθεσή του έχει και τον δείκτη ειδικότητα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό. Θα το δούμε και αυτό πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ωστόσο, εφιάλτης είναι τα νούμερα στους νεκρούς. Έχουμε 42 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο. Μιλάγαμε για έναν αριθμό που πριν ένα μήνα παγιώθηκε σε διψήφιο νούμερο. Πλέον μιλάμε για 42 νεκρούς μόλις 24 ώρες. Συνεχίζει να υπάρχει αύξηση σε διασωληνωμένους ασθενείς. 332 έχουν διασωληνωθεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας και 3.372 είναι οι νέες μολύσεις. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, περίπου στα ίδια και χθες, 259 εισαγωγές σε όλη την επικράτεια, 267 ήταν ο μέσος όρος της εβδομάδας που μέχρι στιγμής έχουμε σε ό,τι αφορά τις διακομιδές με COVID σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας. Στους δείκτες θετικότητας, η χώρα το διάστημα 16 με 23 Αυγούστου είχε δείκτη θετικότητας 3,51%. Ξεχωρίζει Νάξος με δείκτη θετικότητας 7,7%, η οποία δεν είναι στο κόκκινο του μεταξύ. Είναι η Κρήτη, το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, είναι η μεσαινή από χθες. Η Νάξος, ωστόσο, με 7,7% δεν είναι στο κόκκινο. Τώρα, η γεωγραφία. Να πάμε στη γεωγραφία. Να πούμε ότι στα Ιόνια νησιά, Ζάγκυνθος, δείκτης θετικότητας την εβδομάδα που μας πέρασε 2% με 14 νέα κρούσματα. Κεφαλονιά, 16 νέα κρούσματα, δείκτης θετικότητας 1,55%, πιο χαμηλά η Κεφαλονιά αναμενόμενο.
Λευκάδα 33 κρούσματα, δείκτης θετικότητας 3,40. Πολύ ψηλά, πολύ. Πολύ ψηλά, αναμενόμενο. Στην Ήπειρο, μεγάλο δείκτη θετικότητας παρουσιάζει η χθες πρωτεία που έχει τα περισσότερα κρούσματα σήμερα μετά τα Ιωάννα. Η Άωνα 26 κρούσματα, δείκτη θετικότητας 1,61%. Θεσποτεία 25 κρούσματα με 4,42% δείκτη θετικότητας. Η Άρτα 7 κρούσματα σήμερα, 2,01% δείκτη θετικότητας. Και η Πρέβεζα επίσης και αυτή έχουμε δει να έχει τις τελευταίες ημέρες υψηλό αριθμό κρούσματων, 23 κρούσματα, 3,21% δείκτης θετικότητας. Και τώρα πάμε στην Κέρκυρα. Πάμε στην Κέρκυρα λοιπόν. Να μας πεις που... με ενδιαφέρον τι έχουμε σήμερα. Η Κέρκυρα σήμερα ανακοινώνει 53 νέα κρούσματα και όπως φαίνεται είμαστε κάτω από τον εβδομαδιαίο μέσο όρο. 54,7 δείχνει. Εντάξει. Το COVID-19.gr. Επειδή δεν έχουμε 60 και 70, ο αριθμός των κρούσματων είναι, πολύ... είναι μεγάλος. Πού φτάσαμε κάποτε πριν πολύ καιρό, λέγαμε το ρεκόρ μας ήταν τα 20 κρούσματα. Ο δείκτης θετικότητας στο νησί μας ανέρχεται στο 2,85% με τα στοιχεία τα οποία δίνει ο ΔΥ. Οριακό. Και η τάση της πανδημίας χαρακτηρίζεται ως σταθερή στα στοιχεία που δίνει το covid19.gov.gr. Σταθερή δεν σημαίνει ότι πάει καλά, στο πορτοκαλί χρώμα είμαστε, αλλά μάλλον την τελευταία εβδομάδα δεν είχαμε κάποια περαιτέρω αύξηση. Έχουμε κάποια εικόνα από το νοσοκομείο. Ναι, στο νοσοκομείο σήμερα καταρχάς είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Μια γυναίκα που νοσηλεύονταν στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου σήμερα απεβίωσε. Δεν έχουμε πληροφορίες αν είχε εμβολιαστεί ή όχι. Είναι Κερκυραία. Έχουμε πει ότι οι περισσότεροι που νοσηλεύονται πλέον είναι Κερκυραίοι πολίτες. Και έχουμε 19 στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων και έχουμε και ένα ασθενή ο οποίος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίσης να πω ότι στην Κέρκυρα ένα ακόμη στοιχείο το οποίο πρέπει να δώσουμε είναι ότι έχουμε 61.758 πλήρως εμβολιασμένους. Χθες έγιναν μόλις 280 εμβολιασμοί και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, αν μετά από αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Κικίγιας, θα δούμε αύξηση σε αυτόν τον αριθμό που μεταβίας περνάει. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε πώς σχολιάζουν οι επιχειρηματίες και πώς οι ίδιοι επιχειρηματίες τονίζουν ότι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν με τα περίφημα lockdown στους ανεμβολίες τους δημιουργούν τεράστια ζητήματα στην οικονομία και στην αγορά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε. Κεντρική ιδέα, βασικός τίτλος, είναι ότι ζητούν μέτρα στήριξης διότι οι απαγορεύσεις οδηγούν σε μείωση του τζίρου. Πακέτο στήριξης προκειμένου να καταφέρουν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους ζητούν οι επιχειρηματίες της εστίασης στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων που περιλαμβάνουν μερικό μπλόκο στους ανεμβολίες τους, αφού από τις 13 Σεπτεμβρίου οι κλειστοί χώροι θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Καταστηματάρχες του κλάδου βλέπουν σημαντική πτώση του τζίρου στους επόμενους μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες θα οδηγήσουν το καταναλωτικό κοινό στους εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων. Επιχειρηματίες με τους οποίους ήρθε σε επικοινωνία το iEfemerida.gr εκτιμούν ότι μπροστά τους βρίσκεται ένας δύσκολος χειμώνας, υπογραμμίζοντας ότι για να αντέξει η εστίαση πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, από τις 13 Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι δεν θα έχουν πρόσβαση στους κλειστούς χώρους της εστίασης, καφέ, μπάρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης κλπ., αφού κατά την προσέλευση θα γίνεται έλεγχος του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή της νόσησης από τον κορονοϊό. Την ίδια ώρα θα γίνεται αυτοπροσωπία μέσω της εφαρμογής COVID Free App που θα πρέπει να έχουν όλα τα καταστήματα του χώρου. Την πρώτη μουδιασμένη αντίδραση των επιχειρηματιών του κλάδου περιέγραψε μιλώντας στο iEfemerida.gr η πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, Νίκη Κωνσταντίνου. Όπως σημειώνει, οι επιχειρήσεις στην απαγόρευση εισόδου των εμβολίων στους κλειστούς χώρους θα αναγκαστούν να δουλέψουν με λιγότερο κόσμο την ώρα που οι πάγιες υποχρεώσεις τρέχουν. Πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση που έρχεται μετά από μια δύσκολη χρονιά. Τα μαγαζιά δεν μπορούν να δουλέψουν με λιγότερους πελάτες. Δεν γίνεται να δουλεύουμε περίπου με το 40% και να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας το 100%. Να βάλουμε πλάτη, αλλά ζητάμε παράλληλα πραγματική υποστήριξη, τόνιζε χαρακτηριστικά, ζητώντας να συνεχιστεί η εκστρατεία του εμβολιασμού. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν βάζουν τους ανεμβολίαστους σε μια διαρκή διαδικασία ελέγχου με δικό τους κόστος, δυσκολεύοντας την καθημερινότητά τους και μειώνοντας τη δυνατότητα επισκεψιμότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, αναφέρει ο Βασίλης Κορκίδης. Όμως, συνολικά τα μέτρα προστατεύουν και διευκολύνουν τους περισσότερους, μεταξύ των οποίων και τα 5,6 εκατομμύρια πλήρως εμβολιασμένων πολιτών. Ας μην ρισκάρουμε άλλο την υγεία μας και τη ζωή μας, των γύρων μας, αφού μπορούμε να σταματήσουμε τη διασπορά με τον εμβολιασμό. Αυτά σημείωσε σε δήλωσή του σχετικά με τα νέα μέτρα ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης. Ο Σεπτέμβριος θα έχει μια βαριά ατζέντα γεγονότων και προκλήσεων για την οικονομία και την πανδημία. Θα έχει αρχικά να αντιμετωπίσει την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων από διακοπές, την ενδεχόμενη αύξηση της πίεσης της ΜΕΘ, τον ρυθμό των εμβολιασμών και τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους.
Η μάχη όμως είναι μόνο μία, αυτή κατά της πανδημίας, αλλά σε δύο μέτωπα, την υπερμεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα με όπλο τον εμβολιασμό και τους ανεμβολίαστους με όπλο τα νέα μέτρα, ώστε να αποφύγουμε να παρεκκλίνουμε από το σχεδιασμό για μια ανοιχτή οικονομία και μια αγορά χωρίς lockdown. Η οικονομία της χώρας και το επιχειρήν εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο της πανδημίας. Μιας οικονομίας που δοκιμάστηκαν οι αντοχές της από τα αλλεπάλληλα lockdown, όπως και οι αντοχές του επιχειρήν, που δυστυχώς δεν βγήκε αλόβητο. Κυρίες και κύριοι, η κάμερα του Start και ο Βαγγέλης Καποδίστρης κινήθηκαν στους δρόμους της πόλης της Κέρκυρας, ρώτησαν για μια ακόμη μέρα πολίτες για το πώς βλέπουν την εξέλιξη πανδημίας. Αυτό το οποίο είναι στην επικαιρότητά μας είναι τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Πάμε να δούμε περισσότερα. Τα νέα μέτρα που θα δοθούν σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου για τους ανεμβολίαστους πολίτες ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίγιας. Οι πολίτες, μιλώντας στο Start, σχολίασαν τα μέτρα, έχοντας ως κοινή συνισταμένη το γεγονός πως επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον γενικό πληθυσμό, επιλέγει άλλους τρόπους προκειμένου να οδηγήσει τους δύσπιστους πολίτες να εμβολιαστούν. Η κυβέρνηση προσπαθεί ουσιαστικά έμεσα να σου κάνει να κάνεις αναγκαστικά το εμβόλιο. Δεν το προσπαθεί άμεσα γιατί όλοι θα βγουν στους δρόμους. Αυτό. Κάνοντάς το έμεσα, ελπίζει ότι όλο και λίγοι λιγότεροι θα επαναστατήσουν. Εγώ συγκεκριμένα έκανα το εμβόλιο τη δεύτερη δόση την Παρασκευή. Μέχρι τώρα δεν το είχα κάνει. Λόγω αυτών των μέτρων πιέστηκα και πήγα το έκανα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Ναι, δηλαδή εφόσον υπάρχει τόσο πολύ παραπληροφόρηση από τις έξω πηγές και εφόσον όλα αυτά τα πάρουμε σαν μια γενική εικόνα, το εμβόλιο σαν εμβόλιο πρέπει να γίνει. Ένα είναι λάθος που δεν κάνουν τα εμβόλια. Μερικοί που λένε δεν κάνω το εμβόλιο. Όποιος δεν κάνει εμβόλια τον εαυτό του βλάφτει. Εμείς έπρεπε να έχουμε το ενδιαφέρον. Και όχι φέρνουν δυσκολίες για το εμβόλιο. Ζητούν το θάνατο του κόσμου και το δικό του. Τα λέει για πολύ ωραία. Πάντως, δηλαδή, όμως δεν θεωρείτε πως με αυτό υπάρχει μια διάκριση προς πολίτες, οι οποίοι μπορεί να είναι και διστακτικοί. Να θέλουν να κάνουν εμβόλιο, να φοβούνται. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά δεν υπάρχει φόβος. Γιατί να υπάρχει φόβος? Ο λόγος για να υπάρχει φόβος, τι? Επειδή πέθανε ένας ή ξέρω εγώ. Εγώ δεν φοβήθηκα και το έκανα. Και εγώ. Ναι, και η γιαγιά. Και η γιαγιά, ναι, τώρα. Αμέ, 88 είμαι. Να είστε καλά. Θα ήθελα να το κάνω από την αρχή και να είναι αντρίκια η αποφασή της και όχι φλουφλού και αρώματα. Ό,τι της λένε κάνει. Να έχει δική της γνώμη, όχι αυτή δηλαδή, κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Εσύ πάντως το έχετε κάνει. Το εμβόλιο. Εγώ είμαι Αμερικανός πολίτης και με εντοπίσαν από το προξενείο προ 6-7 μήνες. Γενάρη ήταν το, δεν θυμάμαι. Και πήγα και το έκανα στο νοσοκομείο. Αλλά εγώ, σαν άτομο. Οι άλλοι όμως, όταν τους έλεγα πω έκανε εμβόλιο, με κοροϊδεύανε. Αλλά θεωρείτε πως και αυτές, εσείς παρότι έχετε κάνει, θεωρείτε πως είναι δικαίωμα του καθενός να μην το κάνει και να μην του μπαίνουν περιορισμοί, αυτό λέτε? Κοίταξε, κανονικά, αφού ζούμε ελεύθεροι, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ο καθένας αποφασίζει το πότε θα πεθάνει και πόσο θα ζήσει. Θέλω να μην το κάνω, αν πεθάνω, πέθανα. Αν όχι, θα γλιτώσει τον πόνο. Ο εμβολιασμός είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο που κάνει τον εμβολίο, διότι εγώ έχω περάσει κορονοϊό και μου άφησε κατάλληλο 20% στους πνεύμονες. Αν είχα εμβολιαστεί, θα μου άφηνε 5. Άρα ο εμβολιασμός δεν είναι ούτε για τον αυτό που θα μπει στον πάρο, είναι για τον ίδιο τον εαυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου, διότι το έχω περάσει. Τώρα, εάν κάποιοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, δεν μπορεί κάποιος να τους πείσει να εμβολιαστούν, αλλά τα μέτρα είναι για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, που έχουν εμβολιαστεί, διότι και αυτοί θα πάρουν τον ιό, αν αυτός τον μεταδώσει. Άρα θεωρείτε πως αυτά τα μέτρα είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, στο πλαίσιο της προφυλάξεις, αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί? Ακριβώς. Για μένα αυτό είναι ότι προφυλάσσει τον ίδιο και τον στο ίδιο το σπίτι. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα του σημερινή δισογραφία. Στην Βουλή των Ελλήνων έχουμε μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, σε επίπεδο πια κορυφής των κομμάτων, για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το κοινωνικό μας σκηνικό μετά το καταστατικό πέρασμα της φωτιάς. Σύγκρουση πραγματικά κορυφής, ενδιαφέρουσα, μια αντιπαράθεση η οποία χρωματίζει πιθανόν και όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν από το φθινόπωρο και μετά. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, μια γουλιά και θα σου φύγει το τσερβέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, θέλω τώρα λιμοντσέλο δι' Κορφού. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, είναι φρέσκο, είναι τρέλα, είναι μπέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, λιμοντσέλο του Ντένις παρακαλώ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Πελοπόννησος. Η γη των μύθων και των θρύλων. Το Lore Travel και το Καλάμι Travel οργανώνουν τετραήμερη εκδρομή στην Πελοπόννησο 5 με 8 Σεπτεμβρίου. Ολυμπία. Καλαμάτα. Σπηλιοδηρού. Γύφυο. Μονεβασιά. Σπάρτη. Ναύπλιο και Επίδαυρος. Lore Travel και Καλάμι Travel μαζί. Εγγύηση η εμπειρία μας, η συνέπειά μας και η φροντίδα μας. Ταξιδεύουμε με όλα τα μέτρα προφύλαξης από την πανδημία, συνεχίζουμε τη ζωή, προσέχουμε και μένουμε ασφαλείς. Σπίτι Νίκος στα Δανίλια. Ένας εκπληκτικός χώρος για καφέ, σνακ, ποτό, αλλά και διασκέδαση στην πισίνα και τον πεδότοπο. All day από δράσεις και το βράδυ εκλεκτό φαγητό στο εστιατόριό μας με ωραία ατμόσφαιρα δίπλα στη φωτιζόμενη πισίνα. Σπίτι Νίκος και για τις πιο αξέχαστες δεξιώσεις του γάμου, της βάπτισης, της γιορτής έως 100 ατόμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 90 746. Σπίτι Νίκος στα Δανίλια. Αυτό το καλοκαίρι δεν μένει σπίτι. Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Coral ανακαινίστηκε πλήρως και μας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία γλυκών γευστικών απολαύσεων. Γνήσια παραδοσιακά κερκυραϊκά προϊόντα και νέες προτάσεις. Τούρτες και κεράσματα για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας. Σπιτικό παγωτό. Όλα φτιαγμένα εδώ, στο χέρι. Με φρέσκα υλικά κορυφαίας ποιότητας. Πολλές μικρές αθώες αμαρτίες. Ζαχαροπλαστείο Coral. Γλυκαίνει τη ζωή μας. Νέα εβδομάδα μεγάλων προσφορών στα Σίνκα. Από 25 έως 31 Αυγούστου θα βρεις Amstel κουτί τετραπλή συσκευασία 500 ml 25% φθηνότερα μόνο 3,89. Όλα τα Kellogg Extra, Crunchy Muesli και WK 40% φθηνότερα. Skip σκόνη πιντηρίου 70 μεζούρες και υγρό 64 μεζούρων μόνο 9,68. Pampers Active Baby Maxi και Giant και όλα τα προϊόντα Sios και βαφές παλέτ 45% φθηνότερα. Μαζί κερδίζουμε περισσότερο. Σίνκα. Οι επιχειρήσεις της οικογένειας Ρίζου εύχονται χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Αυλονίτης, εύχεται καλές γιορτές με υπευθυνότητα και προσοχή. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο Γιάννης Τρεπεκλής εύχεται υγεία και αισιοδοξία για να μετατρέψουμε το δύσκολο σήμερα σε ένα καλύτερο αύριο. Κέρχερ. Για όλες τις εργασίες καθαρισμού έχουμε τη λύση στο κέντρο της Κέρχερ στα Τρία Γεφύρια. Ανθέα Tours. Μας ταξιδεύει με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Χρόνια πολλά. Υπεραστικό κτέλ Κέρκυρας. Μας ταξιδεύει άνετα, γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια σε όλη την Κέρκυρα και την Ελλάδα.
πλυντήριο αυτοκινήτων λαμπίκο στις κουλίνες στα αδελφάτα. Γιατί αν δεν το πλύνεις μόνο σου, δεν γίνεται λαμπίκο. Γεωπονικές επιχειρήσεις Κοτεινάς. Επιλέξτε ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία αγροτικών εφοδίων και αξιόπιστων μηχανημάτων των πιο καταξιωμένων εταιριών. Στο Εμπορικό Κέντρο Περιφερειακής Οδού Λευκυμής. Σιδηροδομική ΕΠΕΣ Πάτουλας. Προηγμένα οικοδομικά υλικά από τις κορυφαίες σε διεθνές επίπεδο εταιρείες παραγωγής. Χρόνια πολλά, ελεύθερα με υγεία και καλή σεζόν. Οικονομικό κέντρο Κέρκυρας. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με γνώση, επαγγελματισμό, άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας εύχεται υγεία, ευτυχία και πρόοδο. Corfu Tourist Service. Χαλκιόπουλος Σπυρίδων. Υψηλής ποιότητας, ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Βιομπετόν Ευαγγέλου. Έτοιμο μπετόν για εμπορικές και οικιστικές κατασκευές. Τίζει για τον άνθρωπο. BioClean Corfu. Βιοκαθαρισμός χαγιών, μοκετών, ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Χρόνια πολλά! Euronics Ολομός. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα το χώρο της σημερινής ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφίας η οποία έχει, επαναλαμβάνω, βασικό θέμα την οικονομία, την πορεία προς το φθινόπωρο και το χειμώνα και την πολιτεία στο ρόλο της ευθύνης και για την καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά πάνω απ' όλα για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων οι οποίες καταστράφησαν. Πάμε να δούμε τον Υπουργό της Οικονομίας, τον κύριο Σταϊκούρα. Ο Σταϊκούρας έχει μιλήσει στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει αφήσει ανοιχτό να έχουμε νέες φοροαπαλλαγές και νέες διαδικασίες όσον αφορά την υπόθεση των εισφορών των Ελλήνων πολιτών προς το κράτος. Τα αφήνει μάλιστα ανοιχτά από το έτος 2022. Μείωση του έμφυα κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες εξετάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος στην τηλεόραση του Open. Ο κύριος Σταϊκούρας επανέλαβε πως υπάρχει ενδεχόμενο νέων μειώσεων φόρων και εισφορών από το 2022 και αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρχει τον Οκτώβριο όταν θα κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έχουμε καλή εικόνα στα έσοδα, συν 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Είναι καλή η πορεία της βιομηχανικής παραγωγής και του τουρισμού. Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία και το διάστημα, λόγω των αναταράξεων στο υγειονομικό πεδίο παγκοσμίως, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την ανάπτυξη της χώρας το 2021. Όταν θα έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα, θα τα σταθμίσουμε και θα καταθέσουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2022 στις αρχές Οκτωβρίου. Τότε θα έχουμε εικόνα για το δημοσιονομικό χώρο του 2022, άρα θα έχουμε και μια εικόνα που προφανώς θα προειδεάσουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το τι δυνατότητες θα έχουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μείωση φόρων και εισφορών. Σημείωσε δε πως υπάρχουν οι πόροι για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε περίπτωση νέου πανδημικού κύματος. Έχουμε δημοσιονομική χαλαρότητα, θα έχουμε και το 2022, αλλά οι κινήσεις μας θα πρέπει να είναι λελογισμένες για να έχουμε δημοσιονομική ισορροπία, είπε. Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως ο νέος έμφυα θα καθοριστεί τον Νοέμβριο. Τότε θα έχουμε εικόνα της άσκησης που τρέχει και ενσωματώνει τις νέες αντικειμενικές αξίες. Έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρχει συνολικά επιβάρηση του έμφυα. Είναι γεγονός όμως ότι έχουν υπάρξει στρεβλώσεις τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Και αυτές οι στρεβλώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ταυτόχρονα έχουμε μια εκκρεμότητα για περαιτέρω μείωση του έμφυα κατά 8%. Όπως είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, η πρώτη μας ενέργεια ήταν η μείωση του έμφυα κατά 22%. Αυτή η εκκρεμότητα υπάρχει και είναι ανάμεσα σε αυτά που εξετάζουμε για το 2022. Έχουμε μια εκκρεμότητα για μια περαιτέρω μείωση του έμφυα κατά 8%. Υπενθυμίζω ότι όπως είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, η πρώτη ενέργεια που έκανε αυτή η κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019 ήταν να μειώσει τον έμφυα μεσοσταθμικά κατά 22%. Αυτή η εκκρεμότητα υπάρχει, θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι ανάμεσα σε αυτά που εξετάζουμε για το 2022. Θέλει μια δημοσιονομική υπευθυνότητα, έχουμε δημοσιονομική χαλαρότητα, θα έχουμε και το 2022. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε κάποιες εκταμιεύσεις πόρων, αλλά όλες αυτές θα πρέπει να είναι λελογισμένες για να έχουμε και μια δημοσιονομική ισορροπία.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι πολιτικοί αρχηγοί, για την παράθεση σήμερα στη Βουλή για τα μέτρα στήριξης των ανθρώπων οι οποίοι καταστράφηκαν από την φωτιά, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών διευρύνει πάντα τα όρια τους, τα όρια της, σε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τα πάντα. Έχει να κάνει με πολιτικές, τον πριν και τον μετά. Έχει να κάνει φυσικά και με αυτά τα οποία βιώνουμε όλοι σε αυτή την περίφημη ιστορία της πανδημίας. Απαντήσεις στην κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση για τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως έγινε καλή προετοιμασία, αλλά η σφοδρότητα του καύσωνα έκανε πολύ δύσκολη τη διαχείριση των πυρκαγιών. Προανήγγειλε την προμήθεια περισσότερων εναέριων μέσων, καθώς επίσης και την ίδρυση μιας ειδικής μονάδας δασοπυρόσβεσης. Επίσης σημείωσε πως η συγγνώμη δεν ήταν μόνο αναγνώριση ευθύνης, αλλά και σύνθημα για δράση. Από τη μεριά του, ο κύριος Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του και σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τόνισε: «Είναι κρίμα, είναι προκλητικό ο κύριος Μητσοτάκης με τη στάση του, με το ύφος του να δείχνει να μην έχει καταλάβει τίποτα. Είναι κρίμα για μια τραγωδία που μας συντάραξε όλους μας να επιλέγει την πεπατημένη της επικοινωνίας, της συγκάλυψης, της επικοινωνίας και της μετάθεσης των βαρύτατων ευθυνών του. Προσπάθησε να μας πείσει πως έγιναν όλα εξαιρετικά φέτος και υπάρχει μια παρανυχίδα τα 1,3 εκατομμύρια στρέμματα που κάηκαν». Και έτσι ο κύριος Μητσοτάκης πήρε πίσω την ψεύτικη συγγνώμη του που είπε στον ελληνικό λαό τις ώρες της καταστροφής. Με αναφορά στην πανδημία, ξεκίνησε την ομιλία της στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τις καταστροφικές πυρκαγιές, η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά. Τρεις μήνες πριν, μας λέγατε ότι η πανδημία είναι υπό έλεγχο. Οι εμβολιασμοί προχωρούν, η χώρα ανοίγει με ασφάλεια για τον τουρισμό. Ωστόσο, έχετε αποτύχει σε όλα τα επίπεδα. Το επιτελικό κράτος δεν λειτουργεί. Η πανδημία είναι εδώ και χθες είχαμε ρεκόρ κρουσμάτων, σημείωσε η κυρία Γεννηματά και κλείνοντας την αναφορά της στην πανδημία, συμπλήρωσε: «Οι εμβολιασμοί δεν προχωρούν. Την περίοδο του καλοκαιριού δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Δεν έχει στήριξη το ΕΣΥ για να αντέξει το επόμενο διάστημα. Δεν καταφέρατε να πείσετε τους πολίτες να εμβολιαστούν». Αναφερόμενη στη συνέχεια στο θέμα της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, η πρόεδρος του Κινάλ σημείωσε ότι η καταστροφή από τις πυρκαγιές είναι πρωτοφανής. Και αποδείχτηκε η ανοκανότητα του δίθεν επιτελικού κράτους. Το σύστημα πολιτικής προστασίας δοκιμάστηκε και απέτυχε. Ενώ απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό συμπλήρωσε: «Οι πυρκαγιές δεν σβήνονται με επικοινωνιακά σόου. Η συγγνώμη σας ήταν προσχηματική. Οι ευθύνες πρέπει να καταλογιστούν. Με απομάκρυνση από τις θέσεις τους των υπεύθυνων υπουργών. Είναι κρίσιμο να μην ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες και να αναδειχθούν οι αιτίες πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ», είπε ο κ. Κουτσούμπας. «Μπορείτε να ζητάτε όσες συγγνώμες θέλετε και να επικαλείστε λάθη και παραλήψεις, όμως εδώ δεν μιλάμε για ένα ακόμα καλοκαίρι με πολλοί ημέρες φωτιές, αλλά μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή». Οι υπουργοί σας διαβεβαίωναν ότι φέτος έχει γίνει πρότυπη δουλειά μια τομή για την αντιπυρική προστασία. Ωστόσο, το πρόβλημα όμως βρίσκεται στην απουσία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών. Ωστόσο, κάνατε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακούσατε την πρότασή μας για έναν ενιαίο φορέα που θα έχει τον έλεγχο και την επιστασία. Αποφάσισε σωστά η Νέα Δημοκρατία γιατί άκουσε εμάς. Πρέπει να ακούτε. Δεν ισχύει το κάλλιο αργά παρά ποτέ», επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δρυμία επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και την αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του στη Βουλή με θέμα τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα και τα μέτρα αποκατάστασης των πυρόπληκτων. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι έγιναν λάθη και τόνισε ότι περάσαμε κάτω τον πύχη που βάλαμε εμείς. Εν συνεχεία, έκανε σύγκριση της διαχείρισης των καταστροφικών πυρκαγιών που έκαψαν τεράστιες δασικές εκτάσεις με τη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι. Στη μία περίπτωση, δυστυχώς, μετρούσαμε καμένα στρέμματα και στην άλλη μετρούσαμε φέρετρα, τόνισε και επιτέθηκε προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, τονίζοντας ότι δεν ανέφερε ουδέποτε συγγνώμη για το Μάτι. Με τη φράση «γενικός θυμβορύχος» απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Πρωθυπουργό και τις αιτιάσεις του για την τραγωδία στο Μάτι κατά τη δευτερολογία του. «Ο κύριος Μητσοτάκης δεν άντεξε και φανέρωσε το πραγματικό του πρόσωπο του κοινικού θυμβορύχου», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας λίγη ώρα νωρίτερα ακούσει τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι τώρα μετράμε στρέμματα, στο Μάτι μετρούσαμε φέρετρα. Και σχολίασε πως ανέλαβα την πολιτική ευθύνη και όλοι αναλάβαμε την οδύνη αυτής της καταστροφής, είπε και διαρωτήθηκε αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τον κύριο Χρυσοχοίδη που κάθεται δίπλα του στη Βουλή να παραιτηθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης ευθύνεται για το νέο αρπακτικό μοντέλο που η κυβέρνηση του στηρίζει στα πρότυπα μιας τριτοκοσμικής έκφανσης του Μαϊάμι, είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης και προειδοποίησε πως το μοντέλο αυτό, αν ριζώσει, θα εξαφανίσει μία για πάντα αυτά που μαζένουν προαιώνια με αυτό το χώρο, με αυτή τη γωνία της Μεσογείου, με αυτή την πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέριζουμε τον Γιάννη Παργινό. Είναι μαζί μας για να πάμε σε ένα σχολιασμό αυτής της πολιτικής ειδησιογραφίας, η οποία κακά τα ψέματα είναι, κυρίες και κύριοι, μια ειδησιογραφία η οποία έχει ουσία, έχει ενδιαφέρον. Ήταν η συζήτηση. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Σπύρο. Ήταν η συζήτηση στη Βουλή πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ τουλάχιστον παρακολουθούσα από το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων και νομίζω ότι μας προδιαθέτει για όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν το φθινόπωρο. Μας δείχνει την ένταση και την οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης που σήμερα άρχισε και ουδής ξέρει πόσο θα επεκταθεί αυτή η ένταση και αυτή η οξύτητα και πότε θα σταματήσει. Ωραία, να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο έλεγες προηγούμενες μέρες. Ότι πιθανόν η σημερινή συζήτηση να δείξει ότι θα πάμε σε ένα σχηματισμό. Οι δικές μου πηγές λένε ότι τον περιμένουν τον ασχηματισμό και μάλιστα δομικού χαρακτήρα οι πάντες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πρωτίστως. Όλοι τον περιμένουν. Όλοι τον περιμένουμε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στο εσωτερικό της κυβερνώσης παράταξης υπάρχει μια μουρμούρα. Πολύ μεγάλη. Ξέρεις ότι στον τύπο που υποστηρίζει την κυβερνώση παράταξη υπάρχει επίσης μια γκρίνια. Ξέρεις ότι πολλές φορές οι βολές της αντιπολίτευσης δεν είναι ούτε υπερβολικές ούτε άδικες. Επομένως, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος για πρώτη φορά στα 2,5 χρόνια της πρωθυπουργίας του, έχει αρχίσει να αισθάνεται πιεσμένος. Άρα κάτι πρέπει να κάνει. Έχεις δίκιο. Για να κερδίσει τουλάχιστον τη μάχη των εντυπώσεων. Πιστεύουν όλοι ότι θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο κύριος Μητσοτάκης με νέο κυβερνητικό σχήμα και με αυτό το νέο κυβερνητικό σχήμα θα θελήσει να σηματοδοτήσει μία νέα αρχή. Τότε στις αρχές του Σεπτέμβρη θα ξέρει περισσότερο, όχι ολικά, περισσότερο πόσα θα είναι τα έσοδα από τον τουρισμό στο περίπου, πόσο θα είναι το ακριβές έλλειμμα του προϋπολογισμού του τρέχοντος και επίσης θα ξέρει και ποιες είναι οι προθέσεις των Ευρωπαίων εταίρων για την πιστωτική χαλάρωση εάν θα επεκτεθεί και το 2022 και μέχρι πότε. Κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετη τη Γερμανία. Ναι. Όμως, Γιάννη, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε εάν θα ενοποιήσει το χώρο του, διότι αυτές οι φωνές, οι δεικτικές αναφορές στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για πρόσωπα όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ή ακόμη και η Λίνα Μενδώνη. Σπέρο Λινιάτη, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια γκρίνια από την αρχή της συγκεκριμένης κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, γιατί ήρθαν πολλοί από άλλες παρατάξεις και κυρίως πρόσωπα τα οποία δεν τα είχαν και τόσο καλά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κυρίως με την οικογένεια Καραμανλή. Προϊόντος του χρόνου, μετά από 2,5 χρόνια, απεδείχθη ότι οι συγκεκριμένες καραμανλικές φωνές κάπου ολιγοντή δικαιώθηκαν. Τουλάχιστον με τα κριτήρια αξιολόγησης της συγκεκριμένης δεξιάς πολυκατοικίας ή γαλάζιας πολυκατοικίας όπως εμείς δημοσιογραφικά θέλουμε. Εκ των πραγμάτων όμως και κοινωνικά, διότι τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων στην περίπτωση της ασφάλειας και στην περίπτωση ενός από τα βασικά επιμήθεια αυτής της παράταξης, διότι την έννοια της ασφάλειας του πολίτη, την έννοια της διαχείρισης του κράτους με έναν τρόπο που θα είναι εποφελία του Έλληνα πολίτη, το πούλησε προεκλογικά. Και με τα κριτήρια αξιολόγησης της κεντροδεξιάς. Ναι, εγώ λέω και με τα κριτήρια αξιολόγησης της κοινωνίας της ίδιας. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει χάσει το στοίχημα. Χάσει το στοίχημα και εν πάση περιπτώσει απέδειξε ότι είχαν δίκιο εκείνοι οι οποίοι το θεωρούσαν υπερτιμημένη προσωπικότητα. Και με την τελευταία του ανακοίνωση απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πια έγραψε πιένες την πολιτική του ιστορία, ότι κρατούσε τη μάνικα σε μια πυρκαγιά την οποία επισκέφθηκε. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κάνει ένα άνοιγμα προς το κέντρο για να αποκρούσει το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον, και δεύτερον για να έχει τα χαρακτηριστικά μιας κεντρώας παράταξης. Ναι. Αυτό θα το δείξει έμπρακτα εάν θα χρησιμοποιήσει προσωπικότητες από το κέντρο. Είναι πολλοί οι οποίοι περιμένουν. Είναι ένας κύριος Φλωρίδης, είναι μια κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάποιος κύριος Μανιάτης, τους ξέρω. Αν όμως συνεχίσει την ίδια πολιτική τακτική, αυτόματα
θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ρήγμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως τους βουλευτές, οι οποίοι περιμένουν και υπουργεία και άλλες θέσεις και, εν πάση περιπτώσει, θέλουν και μια γέφυρα τόσο προς την Καραμανλική όσο και προς την Σαμαρική. Μάλιστα. Τέριζα. Μάλιστα. Τι θα πράξει, είδομεν. Είδομεν. Γιάννη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και απόψε. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι η περίπτωση των υδροπλάνων έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς ως μια μεγάλη εναλλακτική λύση στις κοινωνίες της χώρας μας, ως ένα μεγάλο στοίχημα. Θυμίζω ότι το όλο θέμα είχε γίνει και ανέκδοτο κάποτε με τον υπουργό της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή νεότερου, τον Μιχάλη Λιάπη, να επιβαίνει στα υδροπλάνα. Έχουμε νέες καθυστερήσεις σε αυτό το project, το οποίο θεωρητικά θα έτρεχε και η παρούσα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως άλλωστε δεν έτρεξε και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρολέλα έχει ένα ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ. Προς Οκτώβριο-Νοέμβριο μετατίθεται η έναρξη των πρώτων πιλωτικών πτήσεων των υδροπλάνων στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι το αρχικό πλάνο ήταν να έρθουν τα πρώτα υδροπλάνα το Σεπτέμβριο, να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικά δρομολόγια και να ξεκινήσει ένα πλήρες πτητικό έργο από την άνοιξη του 2022. Βάσει του project, αρχική φάση θα αποτελέσει το Ιόνιο. Ωστόσο, τα τρία μόλις υδατοδρόμια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα, Κέρκυρα, Παξί και Πάτρα, δεν αποτελούν βιώσιμο δίκτυο για την έλευση των υδροπλάνων και την εκκίνηση των πτήσεων. Οι διαδικασίες για αδειοδοτήσεις στα Διαπόντια νησιά, βόρεια-βορειοδυτικά της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στην Ερίκουσα, τους Οθονούς και το Μαθράκι, αλλά και σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λευκάδα και Μεγανήσι, βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά καταγράφονται ορισμένες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων. Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, αυτή τη στιγμή διενεργούνται συζητήσεις μεταξύ της Grecian NRC Planes, η οποία θα αναλάβει τη διενέργεια των πτήσεων, και της καναδικής κατασκευάστριας Viking Air, η οποία θα προμηθεύσει τα υδροπλάνα για την έλευση 2 εξ αυτών, προκειμένου να ξεκινήσουν δοκιμαστικά ταξίδια. Οι επενδυτές επιθυμούν να έρθουν τα υδροπλάνα άμεσα, αλλά τα υψηλά μηνιαία πάγια έξοδά τους, περίπου 100.000 ευρώ, αποτελούν τροχοπέδι, δεδομένου ότι οι πρώτες εμπορικές πτήσεις θα καθυστερήσουν με ορίζοντα, όπως υπόθηκε, την άνοιξη του 2022. Στα έξοδα συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία των Καναδών και Αμερικανών πιλότων, οι οποίοι θα αναλάβουν τις πτήσεις. Οι Έλληνες πιλότοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν και θα ξεκινήσουν αρχικά ως συγκυβερνήτες, καθώς δεν έχουν ειδίκευση στα υδροπλάνα. Στόχος είναι πάντως, όταν έρθουν τα υδροπλάνα, να πραγματοποιηθούν στο βαθμό που είναι δυνατό, εκτός από ντέμο πτήσεις και μερικές τσάρτερ, προκειμένου να υπάρξουν και ορισμένα έσοδα. Σημειώνεται επίσης ότι εκκρεμεί έκδοση άδειας αεροπορικής εταιρείας για την Grecian Air Seaplanes, ενώ η εκκίνηση των πτήσεων απαιτεί πιστοποιητικό πλοημότητας και ένταξη των υδροπλάνων στο ελληνικό νοιολόγιο. Αναφορικά με το είδος των υδροπλάνων, πρόκειται για τα διακινητήρια και αμφίβια χωρητικότητας 19 επιβατών, Twin Otter 400. Ένα σημαντικό εμπόδιο ξεπεράστηκε τις τελευταίες ημέρες για την ταχεία αδειοδότηση των υδατοδρομίων. Μια κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορών και Ναυτιλίας μειώνει σημαντικά το χρονοδιοδότηση των μικρότερων περιφερειακών υδατοδρομίων. Ειδικότερα, τα εν λόγω υδατοδρόμια εξαιρούνται από την υποχρεωτικότητα έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αδειοδότηση, η οποία μπορεί να προχωρήσει μέσα από τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Οι τελευταίες διακρίνονται από πιο απλές διαδικασίες ελέγχου. Ο έλεγχος και η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαρκούν σύμφωνα με πληροφορίες από 8 έως 12 μήνες, ενώ για τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται μόλις 20 με 30 μέρες. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με μια παρέμβαση στο τοπικό μας πολιτικό γίγνεσθε της δημοτικής κίνησης στο Δήμο Κερκυραίων και Διαποντίων. Το όλο θέμα έχει να κάνει, μάλλον η παρέμβασή τους έχει να κάνει με την υπόθεση των φραγμάτων νερού. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστη. Την δικιά της θέση για το έργο φραγμάτων ίδρυσης εξέφρασε η Δημοτική Παράταξη εκείνη σε Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο μετά από επικοινωνία που είχε με την διαδημοτική ΔΕΙΑΚ. Πρώτα απ' όλα, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης, Μάριος Μεγιολαδίτης, εξέφρασε την αντίθεσή του με τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ζητώντας το έργο να επιστρέψει υπό την υποπτία της ΔΕΙΑΚ από το αρμόδιο Υπουργείο και να δυσμοποιηθούν όλα τα στοιχεία της μελέτης που αφορούν την κατασκευή και το κόστος, τονίζοντας πως το βασικό ζητούμενο είναι η διασφάλιση ποιοτικού και φτηνού νερού για τον κερκυριακό λαό. Κίνηση, κάνουμε μια συνάντηση με τη ΔΕΙΑ Κέρκυρας για να ενημερωθούμε για τα φράγματα και πώς πάει η κατάσταση σχέση με αυτό. Θέλουμε να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς μας τόσο στο κομμάτι ότι οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και θέλουν να προχωρήσουν τα έργα, όπως έκανε και δήλωση ο κύριος Γκίκας από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Είναι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει πριν από 20 ετία.
Και αυτό που θα πρέπει να δούμε στο επόμενο διάστημα είναι να επικυρωποιηθούν τόσο με τα νέα στοιχεία σε σχέση με τη βροχόπτωση στην Κέρκυρα και τα νέα μετεωρολογικά στοιχεία που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σημαντικά και με πάρα πολύ προσοχή το κόστος του έργου, το οποίο θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια και συν όσα έργα και χρήματα θα προκύψουν για τη στήριξη του έργου, οπότε θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί σε σχέση με αυτό. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που θα έχει το φράγμα στο νησί μας. Θεωρούμε ότι η δημιουργία φράγματος είναι σημαντική, θα βοηθήσει στο νησί, αρκεί να γίνει σωστή κατεύθυνση, να γίνει μόνο αν το έργο είναι απαραίτητο. Διαφορετικά θα πρέπει να δούμε άλλες λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο ζήτημα της υδροδότησης του νησιού. Ένα νησί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο ζήτημα αυτό. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της σύντρευσης, η οποία θα βοηθήσει και στο κομμάτι το οικολογικό. Φυσικά, γιατί αν το νερό γίνει πόσιμο, θα γλιτώσουμε και από εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια τα οποία κάθε μέρα πηγαίνουν στους κάδους. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να δούμε είναι το ζήτημα πώς εμπλέκονται οι ιδιώτες σε μια τέτοια μεγάλη επένδυση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τα ΣΔΙΤ ή με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να στείλει στην ιδιωτική πρωτοβουλία ένα τόσο σημαντικό έργο όπως είναι το νερό, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη ενημέρωση στο επόμενο διάστημα και επίσης θέλουμε να μεταφέρουμε το προβληματισμό της ΔΕΙΑΚ, όπου θέλει να δει και αυτή από τη μεριά της το φάκελο του έργου και να μην το χειρίζει το Υπουργείο μόνο του χωρίς να υπάρχει ενημέρωση της κυριαρχικής κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, ένα ακόμη διάλειμμα στη ροή του δελτίου μας. Επιστροφή σε πολύ λίγα λεπτά. Θα δούμε αρκετά ακόμη από το χώρο της σημερινής ειδησιογραφίας. Έχουν ενδιαφέρον και τα θέματα της τοπικής μας πραγματικότητας, αλλά και την οπτική των τριών βουλευτών της Κέρκυρας στα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Βασίλης Κικίλιας. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Σε γαστρονομικά μονοπάτια. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία γεύσης και χαλάρωσης στο Φλίσβο Seaside Bar Restaurant. Νέο πρότυπο μουσικό κδαπ Children's World. Το πρώτο μουσικό κδαπ στην Ελλάδα. Με στόχο την κατάκτηση της γνώσης σε κάθε επίπεδο μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Καινοτόμο και συναρπαστικό. Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Με άρτια επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 350 τετραγωνικών μέτρων, αλλά και με αύλιο χώρο για τις εξωτερικές δραστηριότητες των παιδιών. Το πρώτο μουσικό κδαπ στην Ελλάδα. Αυτό που ονειρεύεται κάθε παιδί. Αυτό που κάθε γονέας προσδοκεί. Σας προσκαλούμε με χαρά στο χώρο μας για να διαπιστώσετε και μόνοι σας την πολλά υποσχόμενη προσπάθειά μας. Θα μας βρείτε στις Αλικές Ποταμού, Λάμπρου Χυμαριού 2, στο Γεφύρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-32-323. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
Το καλοκαίρι μας φέρνει ζέστη. Ευτυχώς υπάρχουν τα air condition. Η Altatherm Corfu φρόντισε και φέτος να έχει όλα τα αξιόπιστα κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καλοκαίρι, ημέρες γεμάτες ήλιο, να μας δίνει άφθονο ζεστό νερό χρήσης. Με τα ηλιακά άριστης ποιότητας και με την εγγύηση της Altatherm Corfu. Altatherm Corfu, στα τρία γεφύρια της Κέρκυρας. Κέρκυρα Seaways. Η καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία στη γραμμή Οικουμενίτσα Κέρκυρα. Ο πιο σύγχρονος στόλος με ασφάλεια, συνέπεια και υπευθυνότητα. Χρόνια πολλά. Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας. Για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση του λιμένος και του νησιού μας. Ο συντονιστής παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, Χαρίτος Αντώνης, εύχεται χρόνια πολλά με ελπίδα, εργασία και δύναμη για ένα καλύτερο αύριο. Το Καβαλιέρι Hotel και το Roof Garden του ξενοδοχείου εύχονται καλό Αύγουστο και καλή Παναγιά με υγεία και αισιοδοξία. Σκιαδόπουλος, κερκυραϊκό χρώμα. 55 χρόνια εμπειρίας στο χρώμα, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό. Άκης Καφέ, Στουβριώνη και Delivery. 2660-33-156. Χρόνια πολλά. Ο οικονομολόγος Σπύρος Κροκίδης ευχέται χρόνια πολλά με υγεία και ευημερία. Supermarket Coop στα Μωραϊτικά. Όλα τα καλά για χρόνια πολλά. Εστιατόριο Rex. Αξεπέραστη αξία, γευστικές αναζητήσεις, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας εύχεται χρόνια πολλά με υγεία, αλληλεγγύη, ευημερία και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Εμπόριο Τζέκας. Οικοδομικά υλικά, κατασκευές, επενδύσεις, καθαρισμοί κτημάτων, κλάδεμα, πώληση καυσόξυλων με απίστευτα χαμηλές τιμές. Αλέκος Πανάρατος, car service και υγραεριοκίνηση, Λοβάτο και Ζάβολιν, άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρα στο πλευρό των αγροτών υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Χρόνια πολλά! Εστιατόριο Πέργολα. Παραδοσιακή κουζίνα και ζωντανή μουσική στο κέντρο της πόλης, στην Εβραϊκή. Αρτοποιία ζαχαροπλαστεία Δέσποινα. Ολόφρεσκες καθημερινές λιχουδιές. Quality Fruit Center Σπύρος Πίνγκος. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία, καθημερινές παραλαβές και διανομή. Με πιστοποίηση ISO και HASP. Χρόνια πολλά! Υδρό. Σίγουρα, εύκολα και απλά. Χρόνια πολλά με υγεία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start και πάμε να δούμε τώρα μερικά ακόμη θέματα από τη σημερινή ειδησιογραφία. Την τοπική ειδησιογραφία, θα δούμε μάλλον την οπτική των τριών βουλευτών της Κέρκυρας σε αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση όσον αφορά τους ανεμβολίες τους. Στέφανος Γκίκας, Αλέκος Αυλονίτης και Δημήτρης Μπιάνκης. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίγιας, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου, σχολίασαν οι τρεις βουλευτές Κέρκυρας. Μέτρα τα οποία επιβαρύνουν τους ανεμβολίες τους πολίτες που εργάζονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην διενέργεια rapid μοριακών τεστ, αλλά και παράλληλα απαγορεύουν την είσοδο σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης. Είναι μέτρα τα οποία η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει προκειμένου να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία. Εγώ κατανοώ κάποιες αντιδράσεις και αντιρρήσεις από ομάδες εργαζομένων, όμως είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα και φαίνεται ότι το σύνολο
της ιατρικής κοινότητας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας, συνηγορούν στην αναγκαιότητα των μέτρων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια η χώρα να ξαναμπεί σε ένα lockdown. Προσεγγίζουμε τις 5.000 κρούσματα ημερησίως. Αρχίζει η πίεση και αυξάνει στις εντατικές, στις ΜΕΘ. Καταλαβαίνετε ότι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε πρωτίστως τη δική μας υγεία, αλλά και να προστατεύσουμε τους άλλους, είναι ο εμβολιασμός. Για διάκριση του λαού στους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, κάνει λόγο ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αυλονίτης. Διαρωτώντας, είναι αυτός πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, ορίζει το λαό και σπέρνει μίσος μεταξύ μας, ενώ όφιλε να επιτύχει την ενότητα και την εθνική σύμπνοια. Βρίζει το 50% των Ελλήνων που δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη, αποκαλώντας τους ψεκασμένους. Διώχνει από τη δουλειά τους τους γιατρούς και υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, όταν ο κορονοϊός μεταδίδεται στο μέγιστο βαθμό εκτός νοσοκομείων. Αφήνει τόσο καιρό ολόκληρη την Ελλάδα και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περίοδου σε κατάσταση απίστευτης υγειονομικής χαλαρότητας, ισχυριζόμενος και κραυγάζων ότι νίκησε για πολλωστή φορά τον κορονοϊό. Δεν παρέχει δωρεάν τέσσερις ασφαλισμένους ανεμβολίες στους εργαζόμενους Έλληνες και στους εκπαιδευτικούς για να τους τιμωρήσει και να τους ξεδώσει οικονομικά με την πληρωμή από την τσέπη τους 2 εργαστηριακών τεστ εβδομαδιαίως. Δείχνει περίτρανα η λάθος επιλογή κατά καιρούς των κυβερνητικών επιλογών σε σχέση με την πανδημία. Είδαμε μια κυβέρνηση που στο πρώτο στάδιο αυτής της πανδημίας πραγματικά προσπάθησε να πιάσει το ντάβρο από τα κέρατα. Ήμασταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως μετά το πρώτο εξάμηνο ζήσαμε και βιώσαμε καταστάσεις και αποφάσεις από αυτή την κυβέρνηση οι οποίες δεν ήταν τεκμηριωμένες και δεν είχαν ουσιαστικά, δεν έδιναν απαντήσεις στο πρόβλημα που δημιουργούνταν. Ζήσαμε πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμόσαστε, την θέση αυτή του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά όχι να περισσέψουμε, αν θέλετε, τις αίθουσες τις οποίες θα κάνουν μάθημα, αλλά να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα και να κάνουμε μάθημα. Ζήσαμε μια σειρά από έλλειψη στρατηγικής και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, πραγματικά, με κάποια μέτρα τα οποία λίαν επίοικος μπορώ να τα χαρακτηρίσω μέτρα της τελευταίας στιγμής και χωρίς αρχή, μέση και τέλος, να προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο... Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, για να απαντήσουμε, θα πρέπει να έχουμε σύμμαχο την ίδια την κοινωνία. Η κυβέρνηση όλη αυτή την περίοδο αποφασίζει χωρίς την κοινωνία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Κέρκυρα παρουσιάζει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Είναι ένα στοιχείο έντονου προβληματισμού και ανησυχίας, ίσως από ένα σημείο και μετά. Πώς διαβάζουν αυτά τα δεδομένα οι Κερκυραίοι πολίτες? Ένα γκάλωπ στους δρόμους της πόλης Κέρκυρας. Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα της πανδημίας στην Κέρκυρα μετά τις αυξημένες εισαγωγές στην μονάδα ειδικών λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου. Σήμερα το μεσημέρι νοσηλεύονταν 27 ασθενείς στη μονάδα COVID-19, με την ασφυκτική πίεση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες να έχει φέρει τους υγειονομικούς στα όρια τους. Μάλιστα, η Κέρκυρα τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφει συνεχώς μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, ενώ ο δείκτης θετικότητας κυμαίνεται στο 2%. Σίγουρα ανησυχητικό είναι. Ανησυχητικό. Πρέπει να προσέχουμε. Και πρέπει να δουλέψουμε και πρέπει να προσέχουμε. Γιατί και η οικονομία πρέπει να πάει μπροστά και πρέπει να επιβιώσουμε, όμως και πρέπει να προσέχουμε. Για μένα, καταρχήν, θα ήθελα να κάνω μια παράκληση μέσω του καναλιού σας. Πρέπει να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Αν δεν εμβολιαστούμε, δεν θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Χρειάζεται εμβολιασμός για να κάνουμε, που λέμε, το τείχομα για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Βάσει πότε στο Σεπτέμβριο θα πάμε χειρότερα? Δεν νομίζω, όχι, έτσι θα πάμε. Όπως πηγαίνουμε τώρα, θα πάει και ο Σεπτέμβριο. Και εντάξει, το παλεύουμε. Δόξα τω Θεώ και ο κόσμο έχει και η Κέρκυρα καλά πήγε φέτος από τουρισμό. Μακάρι να σταματήσει αυτό, να πάμε καλύτερα. Να είστε καλά. Τι κάνετε, δεν σας καταλαβαίνω. Σκάφτε εδώ στην Κέρκυρα έχουμε πολλά κρούσματα και στην Ελλάδα. Αυτό σας ανησυχεί και για τη σεζόν αλλά και για τις σκηνές που θα ζήσουμε το Σεπτέμβριο? Όχι, δεν με ανησυχεί γιατί ζω στο εξωτερικό και ούτως άλλως είμαι εμβολιασμένος. Και... Εδώ πώς βλέπετε την εικόνα σαν πολίτες του εξωτερικού? Βλέπετε τηρούνται μέτρα, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ναι, τηρούνται. Τηρούνται. Ναι. Εγώ τα κρούσματα τα θεωρώ ψέμα. Δεν τα πιστεύω. Από την αρχή δεν τα πιστεύω. Και ούτε τα πιστεύω. Είναι ένα ψέμα για μένα. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν ασχείται όμως αν αυτό μεταφραστεί σε νοσηλείες, στο νοσοκομείο, σε θανάτους? Όχι. Εντάξει. Είναι ψέμα. Είναι. Δεν είναι αλήθεια. Θα γίνει, αλλά... Εσείς? Εγώ πιστεύω ότι τα φουσκώνουν.
να σκαταφουσκώνουν. Μπορεί να είναι ο αριθμός αυτός που είναι, αλλά τώρα στις ειδήσεις και αυτά το κάνουν να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο. Δεν πιστεύω στο κορονοϊό, τα κρούσματα και αυτά. Θανάτοι όπως και κάθε χειμώνα, κάθε Ιανουάριο-Φεβρουάριο με τη γρήπη, τους ίδιους θανάτους, αλλά αυτά δεν τα λένε. Εντάξει. Πάντως από εμβόλια έχετε κάνει, είστε εμβολιασμένοι εσείς. Και αν σκοπεύετε να κάνετε? Όχι. Εγώ σκοπεύω να κάνω, αλλά όχι τώρα. Σε κάνα δύο μήνες. Και ο λόγος? Ο λόγος το ότι έχω έρθει για πρακτική εδώ πέρα. Και άμα γίνει τίποτα με το εμβόλιο, ανεβάσω κανένα πυρέτο, τίποτα τέτοιο, θα μόνος μου. Θα το κάνω όταν θα γυρίσω. Λογικό. Εσείς? Εγώ δεν θέλω να το κάνω. Δεν. Όταν το αναγκάσουν στο φουλ και δεν με αφήνουν να βγω από το σπίτι μου αν δεν έχω το εμβόλιο, τότε θα το κάνω. Έχει και κίνηση, τουριστική κίνηση. Εγώ είμαι και μεγάλης ηλικίας, δεν παραβγαίνω από το φουλ. Προφυλάσσομαι. Αν σε και κανονικά έπρεπε να είχα βάλει για τη μάσκα. Εντάξει. Πάντως εσείς βλέπετε να αντιρρούνται τα μέτρα? Κοιτάξτε, δεν έχω υπόψη. Αν τηρούνται, δεν τηρούνται. Εγώ στο χωριό τα τηρούμε τα μέτρα. Πάνε σε χειδιάτρα, διότι σίγουρα τα εμβόλια έχουν βοηθήσει στο να προστατεύεται ο κόσμος από τον ιό. Αλλά αυτό μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι να προστατεύεται ατομικά. Δηλαδή, μάσκες, χέρια, αποστάσεις και να βγαίνει έξω να παίρνει καθαρό αέρα. Κάτοικο στο εξωτερικό, διαμένω Αγγλία και οι μάσκες δεν είναι πια υποχρεωτικές όπως ήταν. Είναι μόνο υποχρεωτικές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό και στα λεωφορεία. Στα μαγαζιά, όποιος θέλει τις φοράει. Που σημαίνει ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα στην Αγγλία, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Ναι, έχουν πεθάνει άνθρωποι, ναι, έχουν φύγει ανθρώπινες ζωές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει παύση, όπως έγινε τους τελευταίους μήνες. Διότι η παύση αυτή φέρνει οικονομική δυσφορία και ψυχολογική δυσφορία. Κυρίες και κύριοι, Δήμαρχος Κρικυραίων, η κυρία Μερόπη Ιδρέου ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε μια σύμβαση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης με τον ΕΟΔΗ, διότι θα γίνει και στην Κέρκυρα μια επιδημιολογική παρατήρηση με βάση την ανίχνευση του ιού στα λίμματα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον με τη διαχείριση της πανδημίας, σχετίζεται προφανώς. Ο Βαγγέλης Καποδίστρας έχει κάνει εδώ το ρεπορτάζ. Προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί το επόμενο διάστημα μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της ΔΕΙΑΚ με σκοπό την καταγραφή μέσω των στοιχείων των λιμάτων για το ιικό φορτίο στην Κέρκυρα, όπως ανακοίνωσε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Μερόπη Ιδρέου. Κοίτα, η υπογραφή και προγραμματική σύμβαση για μια πιο μόνιμη και σταθερή συνεργασία μεταξύ της ΔΕΙΑΚ, του ΕΟΔΗ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε να στέλνονται δείγματα σε εβδομαδιαία βάση και να ανιχνεύεται το υλικό φορτίο από τα λίμματα της Κέρκυρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί θα έχουμε ανά πάσα στιγμή δεδομένα και ενδείξεις για την πορεία του ιού και το υλικό φορτίο, αλλά και γιατί το ζητούν και προξενία και ξένα κράτη, ώστε να καταρτήσουν τον πίνακα που αφορά τη χώρα μας όσον αφορά την πορεία των κρουσμάτων και την εξέλιξη της πανδημίας σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε νομό ή νησί. Ο κύριος Ουρβίνος μας ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση. Μας είπε ότι είμαστε από τα νησιά που ανταποκρίνονται άμεσα, στέλνουν αμέσως τα δείγματα και συνεργάζονται και εξήρε αυτή τη συνεργασία. Και είπαμε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή και στο μέλλον και μέσω της προγραμματικής αυτής που θα υπογραφεί, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής επιστημονικών και χρήσιμων πληροφοριών και δεδομένων, ώστε να αυξήσουμε την αξιοπιστία του τόπου μας διεθνώς και σε υγειονομικό επίπεδο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ και πάλι όλους όσους σκόπιασαν και μόχθησαν για να έρθουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Και ελπίζουμε να είναι η αρχή για πολλά ευχάριστα γεγονότα, έργα και χρηματοδοτήσεις που θα ανακοινώσουμε στο προσεχές διάστημα. Κύριε Τάσο, θέλετε κάτι να αναφέρετε? Σας ευχαριστώ. Μια και είστε πρωταγωνιστής της προσπάθειας αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια καταρχήν. Παράλληλα, Δήμαρχος τόνισε πως επικοινωνία που είχε με τον καθηγητή ολογίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΗ, Βασίλη Σουρβίνο, η Κέρκυρα βρίσκεται σε ασφαλές σημείο όσον αφορά την επιδημιολογική της εικόνα. Σκόπιμο να αναφέρω, γιατί ζούμε ακόμα υπό τους ρυθμούς δυστυχώς της πανδημίας,
ότι είχα μία πολύ γόνιμη συνάντηση τις προηγούμενες μέρες με τον κύριο Σουρβίνο, τον κύριο Γεώργιο Σουρβίνο, ο οποίος είναι μέλος του Επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ και καθηγητής κλινικής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να κατάγεται και από την Κέρκυρα, από το Δήμο μας. Συζητήσαμε για την εξέλιξη της πανδημίας, για τα δεδομένα που έχουν και την εικόνα από την Ελλάδα, αλλά κυρίως και από την περιφέρεια και το Δήμο μας. Ευτυχώς, όσον αφορά τουλάχιστον την Κέρκυρα, τα αποτελέσματα, οι ενδείξεις δεν είναι ανησυχητικά. Η Κέρκυρα, θέλω να ξέρετε, ότι στέλνει κάθε εβδομάδα δείγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, αύριο κλείνει το κύκλο παράδοσης των εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη. Θα βρίσκεται στην Κέρκυρα. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα στην Κέρκυρα. Πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ για τις επαφές που θα έχει στο νησί. Με την παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωστή Χατζηδάκη θα μπει τέλος στο μακροχρόνιο σύριαλ των εργατικών καθηγείων, καθώς αύριο 5η 26 Μαρτίου στις 10 το πρωί θα ολοκληρωθεί και η παράδοση των 176 εργατικών κατοικιών, κλείνοντας έτσι ένα μεγάλο κύκλο διάρκειας 12 ετών. Η έλευση του Υπουργού Εργασίας του κυρίου Χατζηδάκη και έρχεται για το συγκεκριμένο λόγο που όλοι γνωρίζουμε. Δίνουμε αύριο ο ΑΕΔ, ο Υπουργός Εργασίας, παραδίδουν τις τελευταίες 12 εργατικές κατοικίες, σύνολο 176 εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννου παραδόθηκαν μέσα στο 21, δύο χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από αυτή την κυβέρνηση, το μεγάλο έργο του Άγιο Ιωάννη των εργατικών κατοικιών ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τις εργατικές κατοικίες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, έργα σε κοινόχρηστους χώρους, η εκκλησία, κοινοτικά γραφεία κτλ. Όμως οι εργατικές κατοικίες ολοκληρώνονται. Αύριο λοιπόν, 10 η ώρα, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, ο κύριος Πρωτοψάλτης και βεβαίως το σύνολο των αρχών του τόπου θα βρίσκονται εκεί για τον αγιασμό και την παράδοση των τελευταίων εργατικών κατοικιών. Είναι μια σημαντική μέρα για την Κέρκυρα, που ένα αγκάθι, ένα γεφύρι της Άρτας επιτέλους κλείνει. Επίσης, ο Υπουργός Εργασίας και Γενικών Ασφαλίσεων θα επισκεφθεί τις 12 τον ΑΕΔ Κέρκυρας, ενώ τις 1 το μεσημέρι υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο Σαν Τζιάκομο, όπου θα συναντήσει την Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαβοντίων Ίσων. Ο Υπουργός θα συνοδεύεται από τον διοικητή του ΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη και υπηρεσιακούς παράγοντες. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μάνας είναι μαζί μου για να σχολιάσουμε και φυσικά τα της ελέψεως του κυρίου Χατζηδάκη στην Κέρκυρα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Και να μην έρθει φυσικά... και ο Χατζηδάκης. Ναι. Υπουργός Εργασίας, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος. Πώς θα το ρωτούσαμε και για τις εργατικές κατοικίες, αλλά και για το περιβόητο άρθρο 93 που έβαλε στη ζωή μας το νέο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Όλα αυτά επιτάπητος αύριο στον Υπουργό. Ναι, αλλά μέσα σε δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία, ένα έργο το οποίο είχε κολλήσει, το έτρεξε. Ποιος είπε το αντίθετο. Ολοκλήρωσε και παραδόθηκε. Από αυτήν εδώ την εκπομπή εμείς το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές. Εκείνο που βεβαίως πάει αντίστροφα στο κοινό αίσθημα περί σεμνότητας και ταπεινότητας είναι κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες που παραδίδουμε 12 με 15 κατοικίες, να στείλουμε και ένα επικοινωνιακό σοου. Και να κάνουμε τον αγιασμό στο τέλος με τις τελευταίες 12 παραδοτές, επειδή βολευόταν ημερομηνιακά ο Υπουργός για να κάνει τις διακοπές του και βεβαίως να τις εγκαινιάσει. Okay? Θα κάνει διακοπές. Υπολείπονται πολλά έργα υποδομής να γίνουν σε αυτή την Κωμόπολη, στον Άγιο Ιωάννη ουσιαστικά. Θα κάνει διακοπές ο Κωστής. Καλά, τι φαντάστηκες, ότι ήρθε μόνο για τις εργατικές κατοικίες και για τις επαφές και συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο, αυτή την ώρα ξέρω όμως ότι προς τιμήν του παραδίδεται dinner σε γνωστό εστιατόριο της Κέρκυρας, εκτός πόλεως. Με θαλασσινά. Με Νέα Δημοκρατία πολύ, θαλασσινά δεν ξέρω το μενού, αλλά και το παρόν και το μέλλον
της διακυβέρνησης και βεβαίως τα τοπικά ζητήματα. Βλέπε Φόσδα. Φαντάζομαι που θα τεθεί ότι... στο περιθώριο. Δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει από τη Ζάκυνθο, γιατί λείπει και 15 με 20 μέρες η κυρία Κράτσα, προκειμένου να είναι παρούσα και αύριο στις εργατικές κατοικίες και βεβαίως να ακούσουμε τον αντίλογο για το πώς διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια σε επίπεδο περιφέρειας. Στις γιορτές του Αγίου Διονυσίου η κυρία Κράτσα εκεί και ο κύριος Έχουμε και σχετικές φωτογραφίες. Θα τις δούμε στο υπάρχει θέμα. Ναι. Και επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου συναντήθηκε με τον διοικητή και το ιατρικό αύριο, και νοσηλευτικό προσωπικό. Αύριο στις εργατικές κατοικίες καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε και μια πασαρέλα παραγόντων και παραγοντίσκων του κυβερνώντος κόμματος, όπως πάντοτε συνέβαινε και με τα άλλα κόμματα και με τις άλλες κυβερνήσεις. Ναι. Αύριο θα είναι το συνηθίζουμε αυτά οι πατέρες στα εγγένεια που κάνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες. Ναι, ναι. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία νοιάζονται πάρα πολύ για την εικόνα τους. Όχι μόνο την εικόνα του έργου που παραδίδουν και της κυβέρνησής τους, αλλά και την προσωπική. Και ποιος τι θα φορέσουν, πώς θα εμφανιστούν, με ποιους θα πιαστούν, αλλά μπρατσάντε κτλ. Θα είναι ζεστή η μέρα και τουλάχιστον για τα κουστούμια θα πρέπει να προσέξουν να είναι λινά για να μην υδρώσουν και καταλαβαίνεις ότι ο υδρότας φαίνει και κακοσμία. Πες μου τώρα τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, σε τίτλους να σου αναφέρω ότι έχουμε Παρασκευή και Σάββατο Περιφερειακό Συμβούλιο με Μάλιστα. πολύ σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όπως? Και καταιγισμό επερωτήσεων από ανάσα και λαϊκή συσπήρωση. Όπως? Σε μείζωνα ζητήματα. Όπως? Να σου πω το τελευταίο που διάβασα από την λαϊκή συσπήρωση. Είναι υπόθεση της πανδημίας, η διαχείριση γενικότερα της κρίσης, τι γίνεται με το ΕΑΚ, επίσης κάτι άλλο από την ανάσα που αφορά την απαράδεκτη, άκου εδώ, κατάσταση, να μιλήσουμε για Ζάκυνθο. Στο ΚΔΑΙ Ζακύνθου, που εκεί αντί να γίνεται διαλογή, είναι όλα εγκαταλελειμμένα, με αποτέλεσμα τα ανακυκλώσιμα να φεύγουν από το νησί και να επιστρέφει περίπου το 30%, το οποίο επειδή δεν είναι καθαρό, πηγαίνει στον πολύπαθο Λίβα, στην υγειονομική ταφή. Και μάλιστα λέει η ανάσα ότι η περιφέρεια 2 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει κάτι για αυτή την απαράδεκτη εικόνα μη λειτουργίας ουσιαστικά του ΚΔΑΙ Ζακύνθου. Μου προκαλεί έκπληξη, δεν το γνώριζα. Όχι επειδή το λέει η ανάσα, επειδή είναι η γενέτειρα της κυρίας Κράτσα και γνωρίζουμε από τον τρόπο που πολιτεύεται 2 χρόνια στην περιφέρεια προκύπτει το έντονο ενδιαφέρον της για τη Ζάκυνθο. Οι επιλογές της σε πρόσωπα, σε αντιπεριφερειάρχες. Θα το ήξερε και η κυρία και αυτό που συζητιέται ότι κάποιο συγγενικό της πρόσωπο θα είναι υποψήφιος βουλευτής άμεσα. Αυτό είναι άσχετο. Αλλά η κυρία Μοθωνέου, η οποία είπε ότι είναι σε θέση να λύσουν το θέμα των απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, δεν το ήξερε, δεν το είχε προσέξει. Δεν ξέρω τι λέει η κυρία Μαθωνέου, αλλά σύμφωνα με τα λεχθέντα από ανάσα προκύπτει ότι η Ζάκυνθος στον τομέα της ανακύκλωσης έχει βαλτώσει. Και η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση θα πει η κυρία Εδώ προκύπτει από την ερώτηση που καταθέτει ότι φταίει η Περιφερειακή Αρχή, όπως λέει, πότε θα αντικατασταθούν τα απαραίτητα για την ανακύκλωση μηχανήματα. Έχουν χαλάσει και πλέον είναι υπόθεση της περιφέρειας. Ποιες ενέργειες θα γίνουν και προς και το Δήμο ενδεχομένως κύριος... για την εξασφάλιση του απαραίτητου Όταν προσωπικού για τη λειτουργία τον τους. Κύριο Άρα, Αρετάκη, που είναι εν μέρει δίκιο, ο Δήμαρχος είναι σύνθετο το θέμα και περιφέρεια και Δήμος. Δήμος. Και το θέμα είναι ότι όταν καλούμε τον κύριο Αρετάκη να μας δώσει κάποιες απαντήσεις, έχουμε στο τηλέφωνό μας το γνωστό «Η κλίση σας προώθηται». Ούτε έχει απαντήσει ότι δεν θέλει, τέλος πάντων, να μας απαντήσει. Κυρίες και κύριοι, πάμε. Όχι για αρχικά πει ότι βεβαίως θα απαντήσω, αλλά ναι, ναι. Αλλά η κλίση μας προώθηται. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα το θέμα που έχει να κάνει με την Νότια Κέρκυρα και τα απορρίμματα. Έχει προχωρήσει μια πολύ σοβαρή καταγγελία ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας, ο κύριος Νίκος Γκούσης. Σε ανακοίνωσή του παρουσιάζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το κόστος ανά τόνο εκτινάσεται στο πραγματικά εντυπωσιακό ποσό των 400 ευρώ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Πειρά κατά της Δημοτικής Αρχής της Νότιας Κέρκυρας εξαβολή, ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας Νίκος Γκούσης, ο οποίος τονίζει πως λόγω της κακής διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής εκτοξεύεται στα 400 ευρώ ανά τόνο το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ανάμεσα στα στοιχεία τα οποία επικαλείται ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας προβλέπεται και η λειτουργία του σταθμοαφόρτωσης, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το που λειτουργεί. Να πούμε ότι, σαν να λέμε, ένας πολίτης που παίρνει μια σακούλα με 10 κιλά πρέπει να πληρώσει 4 ευρώ. Είναι υπερβολικό. Και δεύτερο, από το ενδεχόμενο να μείνουν κάποια στιγμή τα σκουπίδια στον δρόμο,
λόγω των διοικητικών αστοχιών που βέβαια οφείλονται στη σκοπιμότητα και την αιμονή των αναθέσεων. Εμείς λοιπόν δεν βιαστήκαμε. Περιμέναμε υπομονετικά αυτά τα δύο χρόνια θητείας, ώστε να έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής και όλος ο κύκλος που αφορά τη διαχείριση, και τώρα προχωρήσαμε σε μια λεπτομερή αποτύπωση όλων των σχετικών στοιχείων που ανεβάζει το κόστος στα 400 ευρώ τον τόνο και παραπάνω. Και για να γίνει πιο κατανοητό, χωρίσαμε σε τέσσερα κομμάτια την όλη διαχείριση, ώστε να είναι και ευκολονόητη και αναμφισβήτηση η μέτρησή μας. Και μετρήσαμε με βάση επίσημα στοιχεία. Πρώτο, το κόστος αποκομιδής που εισπράττει ο ιδιώτης για να μαζέψει τα απορρίμματα και να μεταφέρει μέχρι το ΣΜΑ, και αυτό είναι 68,2 ευρώ τον τόνο, εάν κάνουμε τη διαίρεση τόσα χρήματα δια τόσους τόνους που μεταφέρει. Και εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κόστος προστίθεται λόγω κακής οργάνωσης και μη απόδοσης της υπηρεσίας του Δήμου, που όφελε να το κάνει από μόνη της. Δεύτερο, βάλαμε το κόστος για τη χρήση του ΣΜΑ, άραγε ποιος ΣΜΑ, ακόμα δεν το γνωρίζουμε, και τη μεταφορά στην Πάλερο που βγαίνει ακριβώς 98,58 ευρώ τον τόνο. Τρίτο, αφορά στο τέλος απόθεσης που πληρώνει ο Δήμος μας για τη χρήση του χυτά στην Πάλερο και είναι 49,6 ευρώ τον τόνο. Και να σημειώσω ότι αυτά και μόνο τα τρία κόστη, αν τα προσθέσουμε, φτάνουμε στα 217 ευρώ τον τόνο. Και αν προσθέσουμε και το πάγιο κόστος της υπηρεσίας καταβιότητας, που αναμφισβήτητα υπάρχει και όπως προκύπτει από τα δεδομένα του προϋπολογισμού είναι στα 208 ευρώ τον τόνο περίπου, τότε φτάνουμε στα 425. Ψεύστηκαν οδυνηρά και δυστυχώς οδυνηρά για το δημότη που πληρώνει. Πάντως, κύριε Κούση, έχετε εσείς εικόνα που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή τα σκουπίδια του Δήμου Νότιας Κέρκυρας? Και το λέω αυτό διότι εφόσον δεν πάνε στο τεμπλόνι όπως αρχικά ζητήσει ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, είναι κάποια ενημέρωση σαν Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό? Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Γνωρίζουμε ότι το κόστος ανέβηκε από τα 80 ευρώ στα 100 για να χρησιμοποιείται για τη χρήση ΣΜΑ. Ο ΣΜΑ, τον οποίο χρησιμοποιεί η Κεντρική Κέρκυρα, δεν χρησιμοποιείται. Όταν υπογράφηκε η σύμβαση με τον ιδιώτη, έλειπε κάποια στοιχεία και ήταν γραμμένο ότι θα τα προσκομίσει στη συνέχεια. Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποιο διαζώσεις ή με τηλεδιάσκεψη Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε κάποια ενημέρωση. Δυστυχώς η ενημέρωση γίνεται μόνο δια περιφοράς. Σε τρεις μέρες είχαμε 5 διαπεριφοράς συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και ούτω καθεξής. Το ΣΤΑΤ επικοινώνησε και με τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας Κώστα Λέση, ο οποίος δεν θέλησε να απαντήσει στις καταγγελίες του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως για μία ακόμη μέρα την καταγράψαμε, την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΤ. Θα ακολουθήσει πρόγραμμα στο καιρό και διαφημίσει. Σε λίγη ώρα θα είμαστε ξανά μαζί, εδώ, στο ίδιο στούντιο, στο ίδιο πλατό, με τον κυρία Κουμάνεση, στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Αύριο Πέμπτη στη Θράκη, τη Μακεδονία και βαθμιά στη Θεσσαλία και τις Ποράδες και τη Βόρεια Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά αίθριος, όμως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά και τα νότια τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Στην Κέρκυρα ο καιρός ήταν γενικά αίθριος. Στις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4, στο Ιόνιο 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.